σχέση με τον υπότιτλο μετά την κατάργηση της θεσμικής ελπίδας κύματος στο Δωρή Καριώτη που έχει γράψει ένα άρθρο στο βιβλίο και στο Περισσοκοστό και την ελπίδα. Δεν θα καταβιάσω όλο το θέμα την κρίση. Εδώ και σήμερα στο διαπατήσεις στην κρίση. Είναι κάτι που έχω να κάνω στο άρθρο που έχουμε στο βιβλίο. Σκεφτόμενο λίγο τον υπότιτλο μετά την κατάρρευση της θεσμικής ελπίδας, συνειδητοποιώ ότι επιλύθηκε ένα άλλο ερώτημα μέσα του. Μετά την κατάρρευση της θεσμικής ελπίδας, τι να κάνουμε, όπως έχει διαμορφωθεί το ερώτημα του προηγούμενου αιώνα, και μάλιστα τι να κάνουμε εμείς, και τι είμαστε εμείς που το κάνουμε. Το ερώτημα του συλλογικού υποκειμένου. Η κρίση μπορεί να ιδωθεί ως μια κρίση συλλογικής δράσης. Ποιο είναι το υποκείμενο που θα υπερβεί την κρίση, που θα πάει πέρα από την κρίση, είναι κάτι για το οποίο υπάρχουν διάφορες απαντήσεις μέσα στο βιβλίο, έστω υπόλοιπα. Για περισσότερο από έναν ολόκληρο αιώνα, το ιερό της κοπότης, ο απότερος σκοπός της αριστεράς, σε βρίσκεται στην ενοποίηση και την κοινωνιοποίηση της εργατικής τάξης ως επαναστατικό υποκείμενο. Η ιδέα, μάλιστα, ότι η εργατική τάξη δεν μπορεί από μόνη της να αποκτήσει αληθή συνείδηση εντός του καπιταλισμού, οδήγησε στην ιδέα ότι είναι απαραίτητο ένα κόμμα, μια κομματική πρωτοπορία, ως το προωθημένο κομμάτι της εργατικής τάξης, το οποίο θα εγγυηθεί της επανάστασης και φυσικά, όπως έχουμε διαπιστώσει, θα αποτελέσει και το έντριο νέων ταξικών διαχωρισμών και μια πολιτική διαμεσολάβηση. Είναι πολύ σημαντική η κριτική που έρχεται πάνω στην ιδέα από το ίδιο το έργο του Τζον Χόλοουεϊ, που στηρίζεται πάνω στη συνειδητή του Μάρξ του διθυού χαρακτήρα τη εργασία. Η βασική κατηγορία λοιπόν είναι το ανθρώπινο πράτημα. Το πράτημα ως η δραστηριότητα που εξυπηρετεί την ανθρώπινη ύπαρξη, μια δραστηριότητα διαχρονική. Ο καπιταλισμό μεταβλέπει λοιπόν αυτό το πράτημα σε αφηρημένη εργασία. Δηλαδή σε εργασία, σε δραστηριότητα προσανατολισμένη στην παραγωγή ανταλλακτικής αξίας. Έτσι λοιπόν παρέχεται και ο εργάτης. Ο εργάτης είναι προσωποποίηση της αφηρημένης εργασίας. Και ολόκληρη η ροή της κοινωνικής εργασίας αντικαθίσταται από ένα σύστημα ανταλλαγής εμπορευμάτων. Παράγει λοιπόν κοινωνικές σχέσεις αλλατριωμένες, πραγματοποιημένες. Η κριτική λοιπόν στο παραδοσιακό, στην παραδοσιακή της εργατικής αριστεράς είναι η εξής. Πώς μπορεί ο εργάτης τάξη που θα αναπλέψει όχι μόνο τον καπιταλισμό, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό τη ω τάξη εξωτερικού λατρεωμένου. Πράγματι, ποτέ η εργατική τάξη δεν ήταν τόσο εκποταγμένη στη λογική του κεφαλαίου, όσο στη χρυσή εποχή του εργατικού κινήματος. Δηλαδή, στα μέσα του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, αλλά και στα αντίστοιχα καθεστώτα του παρκτού καπιταλισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Οι αγώνες γύρω από το μισό πάντα αποτελούσαν στοιχείο ενσωμάτωσης. Όχι μόνο δεν αμφισβητούσαν την ιστορική σχέση, αλλά την επιβεβαίωναν και την νομιμοποιούσαν. Όμως είναι και άλλες αλλαγές που έχουμε εκτρονίσει την εργατική τάξη, αλλαγές στον ίδιο τον καπιταλισμό, οι οποίες έχουν αποσταθεροποιήσει την ιστορική σχέση και άρα το υποκείμενο της ιστορικής σχέσης. Παράγοντες όπως η απομηχάνηση, πιο απλό, μέχρι το παράγοντα που ονομάζουμε βιοπολιτική παραγωγή, δηλαδή η ιδέα ότι η παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό και άρα και εξαρτάται η υπεραξία, δεν γίνεται πλέον στο παραδοσιακό εργασιακό χώρο, στην καθημερινή επιχείρηση, αλλά έχουν επιταθεί σε όλους τους τομείς της ζωής. Έχουμε λοιπόν αυτό το παράδοξο, ενώ το προλεταριάτο αυξάνεται, η μορφή με την οποία η προλεταρία γινόταν υποκείμενο, η σωτή εργασία εξασθενεί. Έχουμε λοιπόν έτσι τον εκτρομισμό της εργατικής τάξης ως επαναστατικού υποκειμένου. Αυτό το βλέπουμε ακόμα και στην γλώσσα, στη ρητορική μεγάλων αριστερών και κομμουνιστικών κομμάτων, τα οποία διστάζουν να μιλήσουν πλέον για εργατική τάξη, που μιλάνε για λαϊκά στρώματα, για λαό κτλ. Τι έχει λοιπόν αντικαταστήσει στις ιδέες της ευρύτερης αριστεράς, σε όλες τις εκλογές της, αυτό το υποκείμενο που πέθανε την εργατική τάξη. Έχουμε τρεις βασικές ιδέες.
Η πρώτη ιδέα είναι το πλήθος. Μια απόφαση να οριστεί η τάξη χωρίς αναφορά στην παραγωγική διαδικασία. Η δεύτερη ιδέα είναι κάτι που αναφέρει και η Κατερίνα πολύ ωραία στο άρθρο του βιβλίου, το προλεταριάτο ως μη ταυτότητα, ως τάξη ενάντια στον εαυτό της. Και η τρίτη ιδέα είναι η ιδέα του λαού ως περιεκτική ταυτότητα, ως κεντρικό στοιχείο ενός κοινωνικού σχεδίου. Ας τα δούμε ένα σειρά. Το πλήθος λοιπόν, η ιδέα του πλήθους, το πλήθος είναι ταξική έννοια, παρόλο την κριτική της εκείνη. Προσπαθεί όμως να διευρύνει την έννοια της τάξης. Όπως γράφουν κάποιοι ενέγκροι, το πλήθος δίνει στην έννοια του προλεταριάτου τον πιο πλήρη ορισμό της, ως το σύνολο όσων δουλεύουν και παράγουν την κυριαρχία του παλαιού. Και όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο μιας καπιταλιστικής επιχείρησης, αλλά στο βιοπολιτικό πεδίο. Πιστεύω ότι η θελημένα αυτή η μυθολόγια προσδιορίζει αυτό το συνέννοιο του Χάρτη και Νέγκρι. Δίνουν έμφαση στην άλλη διαδικασία, στην βιοπολιτική παραγωγή. Το πλήθος λοιπόν παράγει τα κοινά της κοινωνίας, πέρα από τα υλικά αγαθά. Παράγει τη γνώση, την εκπαίδευση, την πρόνοια, την αναπαραγωγή, την κοινωνική εργασία, τα ίδια τα υποκείμενα παράγονται μέσα από την εργασία του πλήθους ως κοινά. Η εργασία του πλήθους εξαρτάται από τη συσσωρευμένη κοινή γνώση των προηγούμενων γενεών και με τη σειρά της δημιουργεί κοινά για τις επόμενες γενναίες. Μέσα σε αυτό το μοντέλο, η εκμετάλλευση ορίζεται ως η ιδιοποίηση από το κεφάλαιο της αξίας που έχει παραχθεί ως κοινό. Και ποια είναι η επαναστατική προοπτική του πλήθους? Το πλήθος είναι εν δυνάμει για τους Νέγκρι αυτόνομο. Εν δυνάμει μπορεί να δημιουργήσει το δικό του πολιτικό πολιτισμό. Εν δυνάμει είναι ικανό να ανατρέψει τον καπιταλισμό μέσα από την αυτοδιαχείριση, από την αυτόνομη διαχείριση των υποθέσεων. Το δεύτερο, δεύτερη ιδέα για το υποκείμενο είναι αυτή που αναλύει η Κατερίνα στο άρθρο της αυτού του βιβλίου, το προλεταριάτο ως μη ταυτότητα, η άρνηση της ταυτότητας. Προλεταριάτο ως κίνηση ενάντια στον ταξικό καθορισμό. Δεν πρέπει λοιπόν σε αυτήν την οπτική να πραγματώσουμε μια νέα ολότητα. Πρέπει να καταργήσουμε αντίθετα την ολότητα. Γιατί το προλεταριάτο δεν είναι μόνο τάξη καθ' αυτήν ή διεαυτήν, σύμφωνα με τον κλασικό σύστημα του Μάρξ. Είναι και τάξη ενάντια στον εαυτό της που κινείται προς την ίδια την κατάρτιση. Ο ταξικός αγώνας λοιπόν δεν αποτελεί μια αντίδραση στην κίνηση του κεφαλαίου, αλλά μια συνεχή κίνηση άρνησης της ταυτότητας. Όπως γράφηκε ο Τζον σε ένα παλιότερο άρθρο του, στο «Γιατί ο Ατόρνο», το διαλεκτικό εμείς είναι το αντιπαθητικό εμείς που ζούμε πέρα, που ζούμε μέσα και πέρα από την καπιταλιστική κοινωνία. Ένα μη ταυτοτικό, ταξικό εμείς. Η τρίτη ιδέα, και αυτό είναι το καινούργιο υποκείμενο μετά την προφάνεια τη πρακτική τάξη ω πραγματικό υποκείμενο, είναι ο λαός. Ο λαός ως ένα πραγματοποιημένο συλλογικό υποκείμενο μια ηγεμονική διαδικασία. Η ηγεμονία, όπως έχει περιγραφεί από τον Γκράμμς και είχε ανανεωθεί μέσα από τον Λακλάου, συνεπάγεται απαραίτητα ότι. Συνεπάγεται ότι μία δύναμη μέσα στην αλυσίδα των κοινωνικών αγώνων, μέσα στην ισοδυναμία των κοινωνικών αγώνων, μία δύναμη θα αναχθεί σε ηγέτης, σε αντιπρόσωπό της. Προϋποθέτει λοιπόν μία ανισότητα ισχύως μέσα στην αλυσίδα, μέσα από όλους τους αγώνες, από όλες τις οργανώσεις, από όλες τις συλλογικότητες. Μια ηγεμονική δύναμη θα μπορέσει να δρομολογήσει μια διαδικασία καθολικοποίηση. Δηλαδή, τα δικά τη ενδιαφέροντα, τα δικά τη συμφέροντα, τι δικέ τη προτεραιότητε, τα δικά τη εξηγηματικά πλαίσια, θα τα παρουσιάσει ω καθολικά. Δηλαδή, θα μιλήσει στο όνομα ενό συνόλου μεγαλύτερου. Αυτό το σύνολο, κατά το κοινό, είναι ο λαό. Αυτή η διαδικασία πάντα καταπνίγει, περιθωριοποιεί
συγκεκριμένες αλήθειες, συγκεκριμένες πρακτικές. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα της Ελλάδας είδαμε πως το ηγεμονικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ κατέπνιξε, περιθωριοποίησε τα αντικαπιταλιστικά φαντασιακά στο όνομα μιας καθολικής επιθυμίας για μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο καπιταλισμό. Ακόμα και ο δίκαιος καπιταλισμός αποδείχθηκε βέβαια μια ημέρα. Όσον αφορά τις δύο πρώτες εκδικές, οι οποίες εγγράφονται και οι δύο μέσα σε αυτό που λέμε αυτονομία, δηλαδή μέσα εισαγωγικά αυτή τη λέξη δεν χρησιμοποιείται από όλους και δεν χρησιμοποιείται από όλους με τον ίδιο τρόπο, η συζήτηση ανάμεσα σε αυτά τα δύο ρεύματα δεν είναι καινούργια. Και μια πολύ καλή εισαγωγή για αυτά αποτελεί το κείμενο «Γιατί ο Αντώνιο του Τζον, τον οποίο χωρίς ελληνικά αποστάσει, θα την εκδώσει στις η αλληλογραφία του Τζον με το Μάιντι Χάρτο το 2011, που αν δεν κάνω λάθος έχει δοθεί στη Βαβυλωνία στα ελληνικά, αλλά και το άρθρο της Κατερίνας σε αυτόν τον τόπο. Για να προσγειώσουμε λίγο όλη αυτή την κουβέντα, το πλαίσιο της κινητοποίησης στην Ελλάδα υπήρξαν όλες αυτές οι οπτικές υπόρρυκα σε διαφορετικές δράσεις του κινήματος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στιγμή απεσιοδοξία, στη στιγμή που έχουν εκτεθεί οι αντιστάσεις, όπου τα εγχειρήματα διακόμενται και τότε υπό επίθεση. Ωστόσο, έχουν υπάρξει τουλάχιστον τρεις μεγάλες στιγμές κινητοποίησης, κοινωνικής κινητοποίησης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως μιλάμε για πολύ σύνθετα φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούμε να συζητούμε μέσα από ένα μόνο πλαίσιο, αλλά μπορούμε με σχετική συμβουλή να πούμε ότι το 2008. Που λέμε η στρατηγική, η τακτική μάλλον τη άρνηση, τη υπέρβαση τη ταυτότητα, τη έλλειψη θετικών προγραμμάτων. Οι διαρκείε του 2011, όπω και όλε τι κινητοποιήσει του 2011 σε όλο τον κόσμο, το Occupy, την Ιγνάδο κλπ., χαρακτηρίστηκαν με τη στρατηγική του πλήθου, τη στρατηγική τη επίκριση μια πραγματική δημοκρατία. Και τέλο πάντων, στο 2015. Με αυτά που ακολούθησαν την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, διαπραγματεύσει του θεσμού, δημοψήφισμα και νέα εκλογική αναμέτρηση. Στην οποία βλέπουμε την κάθοδο του λαού του τρόπου, του λαού που στηρίζει την ηγεμονική δύναμη. Πρόκειται για το επιστέγασμα του ηγεμονικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα για το κύκλημά μα. Αν θέλουμε να κριτικάρουμε αυτή την τρίτη, αυτό το τρίτο ρεύμα, δηλαδή όπως φτάσαμε εκεί, θα πρέπει να κοιτάξουμε τον κόσμο λίγο και μέσα από τα μάτια των δύο ρευμάτων, των πρώτων που εγγράφονται μέσα στην, στο ευρύτερο ρεύμα της αυτονομίας. Πρώτο και μάλιστα, πιστεύω ότι μέσα στο βιβλίο, έστω άρρηκα, κάθε άρθρο μπορεί να διανύσετε στοιχεία από αυτές τις δύο οπτικές, ή παίρνει και μέρος, ή παίρνει από τις δύο οπτικές. Η προσέγγιση της άρνησης της ταυτότητας φαίνεται να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η άνοδος του ηγεμονικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ ευνοείται από τις μορφές του περιστοποιημένου αντικαπιταλισμού που αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια και του πολιτικού πλεονάσματος που αυτό δημιούργησαν. Δηλαδή, η αναζήτηση μιας συγκεκριμένης αυτονομίας, αυτοδιαχείρισης μέσα στον καπιταλισμό της εργατικής τάξης, έστω και σε αυτή τη νέα συμμορφή, αυτή του πλήθου, την παγιδεύει ξανά μέσα στον καπιταλισμό, μέσα στην εργασία. Επίσης, επειδή η αυτονόμηση του πλήθου θεωρείται εγγενής δυνατότητα, είναι η κριτική αυτή τη εποχή, κάνει την κριτική αυτή τη εποχή, συγγνώμη, για να μην την υπάρχει. Πάλι ενάντια στο κεφάλαιο, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η δράση λοιπόν κατευθύνεται στην κατάργηση της οικονομικής ανισότητας και όχι της οικονομικής εκμετάλλευσης στο βασικό βάση της ιστόρευσης του κεφαλαίου. Και πώς θα καταργήσουμε αυτήν την οικονομική ανισότητα μέσα από την κατάργηση της πολιτικής διαμεσολάβησης, δηλαδή μέσα από την καθίδρυση μιας πραγματικής δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει αυτή η κριτική, επιβεβαιώνεται η αυτονομία της πολιτικής σφαίρας, η οποία αποτελεί συστατική συνθήκη του καπιταλισμού. Το αντικαπιταλισμό.
είναι ένα θετικοποιημένο αντικαταλληλισμό. Είναι εύκολα απομειώσιμο. Η αισιοδοξία για ανθρωπική προοπτική και την ανθρωπική προοπτική του πλήθου τη διαχείριση δεν πρόκειται να εκπληρωθεί. Ας δούμε τον κόσμο που θα τα μάτια τη άλλη οπτική. Τη οπτική τη προσέγγιση του πλήθου. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση κάνει μια διαφορετική οπτική. Η ευθύνη για την άνοδο του ηγεμονικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται σε ένα πολιτικό έλλειμμα. Η επιμονή στην άρνηση της ταυτότητας, ότι σταθμός να διατυπώσουμε θετικά προτάγματα, κοινέ ταυτότητες, κοινά σχέδια, να ανοίξουμε καινούργια πολιτικά πεδία, είναι αυτό που επιτρέπει στις ηγεμονικές δυνάμεις να αναδειχθούν και να εδραιώσουν την κυριαρχία τους. Η στρατηγική της άρνησης οραματίζεται ένα ξαφνικό θάνατο της εργατικής τάξης και έτσι ένα αυτόματη την κατάργηση του πολιτικού και του οικονομικού. Δεν θέλει λοιπόν στην προσέγγιση του πλήθου. Οραματίζεται την κατάργηση του πολιτικού όχι μέσω του ξαφνικού θανάτου της οικονομικής σφαίρας, αλλά μέσα από την επέκταση του πολιτικού σε όλες τις σφαίρες της ζωής. Όταν δηλαδή όλα γίνουν πολιτικά, η εργασία, η εκπαίδευση, η αναπαραγωγή, οι οικογενειακές σχέσεις αποτελούν πεδία από τις παρέμβασεις, τότε πλέον τίποτα δεν είναι πολιτικό. Τότε έμεσα καταργείται η πολιτική σφαίρα. Η αυτόνομη, η αυτονομία της πολιτικής σφαίρας. Η κριτική αυτή συνεχίζει και λέει ότι αυτές είναι τεχνιακές στιγμές της εξέγερσης, της κρίσης που αποσταθεροποιούν τις ταυτότητες και τα προηγούμενα, ακολουθείται από στιγμές επανασταθεροποίησης. Αυτά είναι τα διδάγματα της ανθρωπολογίας, οι οποίες μιλάνε για τεχνιακές καταστάσεις, μεταβατικές και κοινωνιών και ανθρώπων ανάμεσα σε δύο ταυτότητες, ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι θα ζούμε σε μια κατάσταση μόνιμα με τεχνιακή, μόνιμη εξέγερση ή μόνιμη κρίση. Γι' αυτό λοιπόν, τελειώνει και η κριτική, θα πρέπει να καταπιαστούμε σοβαρά με το ζήτημα της κανονιστικότητας και το ζήτημα της κοινωνικής θέσης. Έχοντας παρουσιάσει αυτές τις δύο κριτικές, αναρωτιέμαι αν είναι απαραίτητα αμοιβαία αποκλειόμενη. Για να προσπαθήσω λοιπόν να τις συνθέσω, θα χρησιμοποιήσω το σχήμα της Άννα Τίμερσταϊν, η οποία έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο πάνω στην Λατινοαμερικάνικη αυτονομία, το οποίο λέγεται The Art of Organizing Hope, τέχνη τη οργάνωση τη Ελπίδα. Η οποία βέβαια δεν ακολουθεί την αρνητική διαλεκτική, φαίνεται και τη ζητή σύνθεση. Ωστόσο, είναι ένα σχήμα πρόσωπο στο μυαλό μου για να κατανοήσουμε κινημάτων. Τη μεγαλύτερη αυτονόμηση υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις, τέσσερις διαστάσεις. Μέσα τη οποία η αυτόνομη πολιτική έρχεται αντιμέτωπη με την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και προωθεί την κοινωνική αλλαγή. Ξεκινάμε από μια κατάσταση άρνηση των υπαρξών κοινωνικών σχέσεων μέσα από την ανυπακοή, την απόρριψη ταυτοτήτων. Έρχεται μια κατάσταση δημιουργία προϋπονιστικών αυτών ουτοπιών μέσα από την κοινωνική αυτοδιάθεση, σε μια προσπάθεια να πραγματώσουμε στο εδώ και το τώρα αυτό που δεν υπάρχει ακόμα. Και αναπόφευκτα θα φτάσουμε σε μια κατάσταση αντιπαράθεσης, στην οποία τα κινήματα θα έρθουν αντιμέτωπα όχι μόνο με τις απόπειρες του υπάρχοντος, της υπάρχοντας άλλης πραγμάτων, να τα καταστήλει και να τα ενσωματώσει, αλλά και με τα δικά τους εσωτερικά όρια και τις εξωτερικές αντιφάσεις. Τέλος, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση υπέρβασης, υπερχείλησης, που αυτή η καλάθεση ανάμεσα σε δημιουργία μια πλευρά και σε ενσωμάτωση. Αφήνει πίσω ένα πλεόνασμα μορφών, ένα πλεόνασμα αξιών και πρακτικών. Η πληθυντική εναλλαγή ανάμεσα σε αντίσταση και καθυπόταξη δεν έχει μηδενικό άθροισμα. Αυτό που μένει στα πίσω αποτελεί μια επιχείρηση πρακτικών και οργανωτικών μορφών. Δημιουργεί το υπόστρωμα για επόμενους τύπους κινητοποίησης. Μπορούμε να το σκεφτούμε ως άλλη ηλικία στιγμών, αλλά τις τέσσερις διαδικασίες που είναι ανά πάσα στιγμή σε εξέλιξη μέσα στην κινηματική δραστηριότητα. Ενώ λοιπόν σαφώς κατανοώ τους σκοπέλους τους οποίους κρύβουν τα προεκονιστικά εγχειρήματα, το κίνδυνο δηλαδή να αναπαράγουν κάποιες αρχικές πρακτικές, να απομειωθούν από το υπάρχον. Είναι εξίσου ανίσχυρος για την πολιτική εκκινησία που θα μπορούσε να επιφέρει η άρνηση διατύπωσης θετικών ποταγμάτων.
Με το διαλυτικό αυτό σχήμα της Dienerstein κατανοούμε ότι δεν υπάρχουν εκ των προτέρων θετικοποιημένες απόπειρες υπέρβασης του καπιταλισμού. Η ίδια η κίνηση μαθαίνει αυτή τη γνώση. Η ίδια η κίνηση μαθαίνει αυτή την υπέρβαση, την υπερκίνηση. Να κατανοήσουμε ποιες μορφές είναι θετικοποιημένες και ποιες όχι. Και κατανοώ και όλη την ανάγκη να μπορέσουμε να διασώσουμε αυτό το υπερκίνηση, αυτό το περίσσευμα, την υπέρβαση, να μπορούμε να την περισσώσουμε ακόμη και στις στιγμές αποκινητοποίησης, ακόμη και στις στιγμές ήττας, ώστε να μην ξεκινήσουμε από το μηδέν όταν είστε παρέλθει. Υπάρχει λοιπόν η βάση για να μπορέσουμε να αισθανθούμε κομμάτι ενός κοινού σχεδίου, να αισθανθούμε κομμάτι μιας κοινής ταυτότητας. Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η προσυμμετήρηση. Είμαστε όλοι θύματα του κεφαλαίου σε διαφορετικού βαθμού. Είναι πολύ διαφορετικού τρόπου. Δεν είμαστε ωστόσο καταδικασμένοι στον υποκειμενισμό. Υπάρχει το πρόβλημα ενός νέου συλλογικού υποκειμένου, το οποίο μπορεί να αποκτήσει αυτοσυνείδηση στον δρόμο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ευχαριστώ.